Εμείς αγωνιζόμαστε καθημερινά. Για μας κάθε μέρα είναι μέρα των αθαμών με αναπηρία. Γιατί αφορά τα παιδιά μας που είναι άτομα με αναπηρία, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Και διεκδικούμε καθημερινά και παλεύουμε για να διατηρήσουμε, να προασπίσουμε αλλά και να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Και δεν είναι μόνο τα επιδόματα που κάποιος μπορεί να σκεφτεί. Είναι μια καθημερινότητα που έχει να κάνει με το μέλλον των παιδιών. Έχει να κάνει με τις δομές που υπάρχουν, που είναι λιγοστές σε όλη τη χώρα, κυρία Ζεφυρόπουλου. Το καταγράφουμε τουλάχιστον από τοπικό επίπεδο αυτό. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε, κυρία Βουλγεράκη. Έχει να κάνει κυρίως με την αξιοπρέπεια των παιδιών μας. Διεκδικούμε για τα παιδιά μας, όπως και για όλους τους πολίτες, να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Για να έχεις όμως αξιοπρέπεια, πρέπει να έχεις πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην πρόνοια, σε όλες τις εκφάνσεις του βίου. Όταν λοιπόν, όπως είπατε και πριν, υπάρχουν ελάχιστες δομές, οι οποίες και αυτές είναι υποστελεχωμένες και υποχρηματοδοτούνται, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τα παιδιά μου. Και οι οποίες, κυρία Ζαφυροπούλου, δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες όλων των παιδιών. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για μια απλή αναπηρία. Μιλάμε για όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Νοητική αναπηρία, αυτισμός, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Πρόσφατα, μια κυρία, μια φίλη, είπε: το παιδί μου 23 χρονών χρήζει αυτή την ώρα να βρει βρίσκεται σε ένα χώρο για να μπορεί να περνάει την ώρα του, να έχει ενδιαφέρον, να μαθαίνει πράγματα έτσι όπως το θέλουμε. Αναζητούμε γύρω γύρω 5 άνθρωποι, μία μονάδα που θα μπορεί να φιλοξενήσει το παιδί για 2 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να μείνει παραπάνω, 3 ώρες την ημέρα και δεν μπορούμε να βρούμε. Έτσι ακριβώς, και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό πέρα από το ότι είναι ζωτική σημασία για το ίδιο το παιδί, προκειμένου να μπορεί να κοινωνικοποιείται, να αναπτύσσει τις όποιες δεξιότητες έχει, είναι ένα πρόβλημα και για την ίδια την οικογένεια. Συνήθως δηλαδή οι γονείς των ατόμων με αναπηρία αναγκάζονται ένας εκ των δύο να μένει στο σπίτι, να στερείται δηλαδή και ο ίδιος ο γονιός το δικαίωμά του στην εργασία, στην απασχόληση, προκειμένου να μπορεί να φροντίσει το παιδί. Όπως αντιλαμβάνεστε και δεδομένης της κατάστασης της συγκυρίας της τωρινής, που υπάρχει μείωση τραγική σε όλα, στους μισθούς, στις συντάξεις, αντιλαμβάνεστε ότι η οικογένεια του ατόμου με αναπηρία οδηγείται στην εξαφλίωση. Όχι μόνο δηλαδή δεν παρέχονται αυτά που πρέπει στα παιδιά μας, αλλά στερούμαστε κι εμείς βασικά πράγματα εξαιτίας της αναπηρίας των παιδιών μας. Και το ζητούμενο είναι, φεύγοντας ο γονιός, τι κάνει το παιδί, έτσι? Γιατί αν θέλουμε να πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους, εκεί φτάνουμε, γιατί αυτό μου λένε οι περισσότεροι γονείς και δεν θέλω να σας πω ψέματα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αυτό που βασανίζει όλους εμάς τους γονείς, ακόμη και τους νεότερους που έχουν παιδιά μικρής ηλικίας και πολύ δε περισσότερο τους μεγαλύτερους, είναι τι θα γίνουν τα παιδιά μας μετά από εμάς. Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο τα επιδόματα, γιατί είναι η υγεία, είναι η ιατροφαρμακευτική κάλυψη, είναι η πρόνοια, είναι η εργασία, είναι τα εισοδήματα, είναι η κοινωνική ασφάλιση, είναι οι συντάξεις, είναι η αποϊδρυματοποίηση, είναι το μέλλον του κάθε παιδιού. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, κυρία Λουγεράκη, και τα επιδόματα σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν εισόδημα. Τα επιδόματα δίνονται για να καλύπτονται οι πρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε οικογένεια εξαιτίας του γεγονότος ότι φροντίζει ένα άτομο με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία έχουν αυξημένες ανάγκες. Πολύ πιο αυξημένες από ό,τι τα άτομα του γενικότερου πληθυσμού. Αυτό λοιπόν το επίδομα, το ελάχιστο επίδομα, είναι για να καλύπτει αυτές τις ανάγκες, γιατί η ίδια η πολιτεία δεν μπορεί να τις καλύπτει. Γιατί η ίδια η πολιτεία δεν παρέχει τις υπηρεσίες που πρέπει και πρέπει εμείς οι γονείς να τις αναζητούμε ιδιωτικά ή οπουδήποτε αλλού, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε τα επιδόματα αυτά. Αλλά όπως είπατε και πριν, δεν είναι μόνο τα επιδόματα. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Η κοινωνική ασφάλιση, οι μισθοί μας, οι συντάξεις μας, όλα τα υπόλοιπα που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στην κλίνη του προκρούστη και προσπαθεί η πολιτεία με δημοσιονομικούς όρους να ασκήσει κοινωνική πολιτική. Αυτό δεν γίνεται όμως σε καμία περίπτωση. Εσείς το είπατε με μία λέξη και κλείνω με αυτή τη λέξη. Διεκδικούμε την αξιοπρέπεια των παιδιών μας. Έτσι ακριβώς, κυρία Βουλγεράκη. Για μας κάθε μέρα είναι μέρα αγώνα.
Είμαστε σε εισαγωγικά καταδικασμένοι να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε όρθιοι και να παλεύουμε για τα παιδιά μου.